Δεν ήταν όμως τόσο συγκεκριμένες. Δηλαδή, δεν είδαμε πουθενά, δεν ακούσαμε πουθενά δέσμευση του Γιώργου Παπανδρέου ότι θα καταργήσει τη μερική απασχόληση ή τα stage, ούτε ότι θα αλλάξει το ωράριο καταστημάτων. Αυτό δεν μπήκε καν στη συζήτηση. Το ωράριο καταστημάτων που άλλαξε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Και είχαν γίνει και τα πρώτα βήματα επί των ημερών του Πασόκ. Ούτε κάτι συγκεκριμένο ακούσαμε για τον νόμο ΡΕΠΑ. Δεν υπήρξε σαφής αναφορά. Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα διεκδικεί την εξουσία, προφανώς καταθέτει το πλαίσιο των δεσμεύσεων ενώπιον του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να μπει σε λεπτομέρειες, δεν πρέπει να μπει σε λεπτομέρειες. Εξαρτάται και από τα δεδομένα τα οποία θα παραλάβει η κυρία Κώτη, όπως γνωρίζετε. Όμως οι πολιτικές αναφορές, οι κοινωνικές επιλογές, οι στοχεύσεις από την πλευρά του Πασόκ είναι απολύτως συγκεκριμένες, απολύτως σαφείς και με αυτή την πηξίδα θα πορευτούμε. Θα έχουμε χρόνο, πιστεύω, να τα πούμε όλα αυτά στην δώστε μας χρόνο, δώστε μας χρόνο, τουλάχιστον να έχουμε μια αποτίμηση της κατάστασης την οποία παραλαμβάνουμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Τι να περιμένουμε από την Ελπίδα Τζολί την επόμενη μέρα και τι περιμένει η Ελπίδα Τζολί την επόμενη μέρα. Ακούγονται πολλά περί υπουργοποίησης, όλη την προεκλογική περίοδο κυκλοφορούσε αυτό. Υπήρχε ένα τέτοιο αίσθημα, μια τέτοια αίσθηση ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ενδεχομένως να εμπιστευτεί την Ελπίδα Τζολί και να της δώσει ένα Υπουργείο. Κοντός ψαλμούς αλληλούια, κύριε Παγούδη. Στις αμέσως επόμενες ημέρες η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου θα σχηματιστεί, οπότε θα έχουμε και πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά. Γνωρίζετε ότι ηχείως είναι η πρώτη προτεραιότητά μου. Το απέδειξα, θεωρώ, και στην πρώτη κυβερνητική θητεία. Αυτή τη συνέπεια απέναντι σε τοπικά προβλήματα θεωρώ ότι για μια ακόμα φορά την τέταρτη συνεχόμενη επιβράβευσαν οι πολίτες. Άντεξαν σε πολλές και δύσκολες εκλογικές μάχες και πιέσεις. Και γι' αυτό από καρδιά σου ευχαριστώ. Να είναι βέβαιη όμως, γι' αυτό και δεσμεύομαι προσωπικά απόψε, ότι σε αυτή την εμπιστοσύνη, σε αυτές τις προσδοκίες, τις οποίες επέρνησαν στο πρόσωπό μου, θα ανταποκριθώ. Ακόμα ελπίζω, είμαι βέβαιη, με ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα για τον τόπο μας.